Για τα θέματα του ΕΚΑΒ θα συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Καλησπέρα κύριε Παπαγιαννίδη. Καλησπέρα σας κύριε Βαγιατή. Κύριε Παπαγιαννίδη, έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που αναλάβετε ως πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα τι έχετε καταφέρει, είσαστε ικανοποιημένος με το έργο σας? Θα σας πω, το ΕΚΑΒ είναι ένας οργανισμός μεγάλος που προσφέρει προνοσοκομιακή φροντίδα. Η προσφορά του ΕΚΑΒ είναι τεράστια. Εγώ έθεσα σαν στόχο την αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ, την παραλαβή νέων ασθενοφόρων και την πρόσληψη προσωπικού. Από αυτά έχουν δρομολογηθεί και τα τρία. Δηλαδή και η αναδιοργάνωση και η παραλαβή ασθενοφόρων και η πρόσληψη προσωπικού. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα ποια ήταν? Από την αρχή το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα ασθενοφόρα, τα οποία ναι μεν είναι 600 ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχουν γεράσει. Τα τελευταία που πήραν ήταν το 2009 και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης του στόλου των ασθενοφόρων. Τρέχει ένας διαγωνισμός μεγάλος που ευελπιστούμε ότι θα τελεσφορήσει περί τον Απρίλιο μήνα. Είστε ικανοποιημένος από τη συνδρομή του κράτους στο έργο σας, δηλαδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τις υπηρεσιακές εισηγήσεις, ζητά τη γνώμη σας, σας έχει έτσι καλέσει για διάλογο? Βεβαίως, από το Υπουργείο Υγείας και από την παρούσα διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και από την προηγούμενη, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Έχουμε σχεδόν μία φορά τη βδομάδα επαφή με τους κυρίους υπουργούς, υφυπουργούς και το Γενικό Γραμματέα. Μας συντρέχει σε όλα τα προβλήματα. Το έμψυχο δυναμικό του ΕΚΑΒ επαρκεί ή σχεδιάζετε να κάνετε και νέες προσλήψεις? Το έμψυχο δυναμικό του ΕΚΑΒ δεν επαρκεί. Και σχεδιάζουμε να κάνουμε νέες προσλήψεις. Είναι βέβαια στη φάση ακόμα που πρέπει να περάσουν ΑΣΕΠ. Η δυνατότητα του ΕΚΑΒ, βέβαια, για να γίνει πλήρως το ΕΚΑΒ, πρέπει γύρω στα 600 άτομα να πάρουμε, αλλά η προκήρυξη, αν γίνει, θα είναι γύρω στα 200. Με το νέο οικόπεδο, με το νέο κτίριο που θα χτιστεί του ΕΚΑΒ, τι γίνεται, έχουν ξεκινήσει έτσι κάποιες διαδικασίες? Καταρχάς, μας παραχώρησε ο Δήμος Μυτιλήνης οικόπεδο, εκεί που είναι η πυροσβεστική. Πολύ καλό, το περιφράξαμε και προσπαθούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι και αυτό είναι προτεραιότητα για τη Μυτιλήνη. Πριν λίγες μέρες κάνατε μια δήλωση στήριξη στο Φωτί Ξίδα. Πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να διοικήσει ένα δήμο σαν το δικό μας? Βεβαίως και έχει. Τον ξέρω καλά τον κύριο Ξίδα. Είναι καταρχάς νέο πρόσωπο στα αυτοδιοικητικά. Είναι άτομο που έχει προσφέρει στην Ελλάδα πάρα πολλά από τη θέση του πρεσβευτή και διπλωμάτη. Έχει πολλές ικανότητες. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων μας θα προσφέρει. Για τα θέματα αυτά που για τα εθνικά μας θέματα, πώς τα βλέπετε να εξελίσσονται από εδώ και πέρα, όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στην Τουρκία? Να σας πω, τα εθνικά μας θέματα τα βασικά είναι το θέμα των ονομασίας των Σκοπίων, το θέμα της Κύπρου και η χάραξη των ζωνών, των θαλασσίων ζωνών. Όλα αυτά που γίνονται στην Κρυμαία τώρα. Στην Κρυμαία. Το θέμα ανησυχεί πάρα πολύ, το θέμα της Κρυμαίας, μετά και το δημοψήφισμα που έγινε στην Κρυμαία για ενσωμάτωση και την αποδοχή από τα νομοθετικά σώματα της Ρωσίας, είναι πολύ ανησυχητικό. Μπορεί να αλλάξει όλη η στρατηγική εικόνα της περιοχής. Υπάρχει περίπτωση για πόλεμο που κάποιοι λένε στα site και διαβάζουμε κάθε μέρα ότι από ώρα σε ώρα ξεκινάει? Δεν νομίζω, όχι. Απλά σε διπλωματικό επίπεδο. Διπλωματικό επίπεδο. Λοιπόν, κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία σε αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.